Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τη σημερινή δράση, γιατί πραγματοποιούμε τον πρώτο εμβολιασμό στο Ιερό Ναό με την υποστήριξη και της Αρχιεπισκοπής και του πατέρα της Εκκλησίας, του πατήρα Ανδρέα. Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Αρχάνες. Πραγματοποιούμε τον πρώτο εμβολιασμό στην είσοδο Ιερού Ναού και ευελπιστούμε ότι όπως από την αρχή της πανδημίας η Εκκλησία της Κρήτης ήταν δίπλα μας στην διαχείριση και στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσιμης και δύσκολης συγκυρίας, έτσι θα είναι δίπλα μας και στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε, καθότι σεβόμαστε απόλυτα και την Εκκλησία και το χώρο λατρείας. Και είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε και άλλους εμβολιασμούς σε άλλους ιερούς ναούς, από άκρη σε άκρη στην Κρήτη, σε συνεργασία και με τη Δημοτική Αρχή. Να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων για τη συνεργασία, όπως και τον Πατέρα Ανδρέα, μια σημαντική πρωτοβουλία της Υγειονομικής Περιφέρειας της Κρήτης, γνωρίζοντας ότι από εδώ ξεκινήσαμε και τις πρώτες κινητές ομάδες εμβολιασμού, όπου εν συνεχεία επεκτάθηκαν σε όλη τη χώρα. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Νομίζω ότι η δράση του να γίνει εμβολιαστικό κέντρο στην περιοχή της Αρχάνης δίνει το μήνυμα ότι όλοι οι φορείς ενώνονται μαζί για το κοινό καλό, να εμβολιάσουμε τον κόσμο έτσι ώστε να επιστρέψουμε όλοι στην κανονικότητα και να πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Μια σημαντική μέρα, μια καινούργια μέρα, εμβολιασμοί έξω από τις εκκλησίες για να εμβολιαστεί ο κόσμος και να αυξήσουμε τους εμβολιασμούς στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Μια πρωτοβουλία του παπά Ανδρέα, συγχαρητήρια αυτή την πρωτοβουλία, συγχαρητήρια στην Ενωρία, συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αυτή τη δράση. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Το μήνυμα είναι αυτό, πρέπει να εμβολιαστούμε γιατί έτσι θα προχωρήσουμε μπροστά, θα χτίσουμε το τείχος ανοσίας και θα προφυλάξουμε τους εαυτούς μας και τους γύρους μας από την πανδημία. Σήμερα έγινε μια ιστορική πράξη εδώ πέρα με την βοήθεια του παπά Ανδρέα, του Εφημέριου της Παναγίας των Αρχανών. Μια ιστορική μέρα που δείχνει την πραγματική σημασία και το κύρος που έχει η Εκκλησία μας. Ελπίζω η πράξη του να βρει μιμητές μέσα στην Εκκλησία και το εμβολιαστικό ποσοστό του πληθυσμού να αυξηθεί σε βαθμό ώστε να μας απαλλάξει από αυτή την πανδημία. Θα ήθελα πέρα από τα κείμενα η Εκκλησία να προβεί και σε πράξεις όπως η σημερινή. Διότι εάν παραμείνουμε στα κείμενα μπορεί πραγματικά να κριθούμε ως υποκριτές και άνθρωποι οι οποίοι στην ουσία δεν βοηθούμε το εμβολιαστικό κίνημα. Πήρα μια απόφαση γιατί είχα πει ότι θα το κάνω το Σεπτέμβριο. Πήρα μια απόφαση για τα εγγόνια μου και τον παπά Ανδρέα λόγω του ότι είναι άξιος στο χωριό και για αυτές τις δύο λόγους το έκανα. Έτσι, εντάξει, το δώσα, αλλά και επειδή έφτανα να το βάλω τα περιοριστικά μέτρα γι' αυτό, ναι. Για να μπορείτε να κινηθείτε, Όχι, για να κυκλοφορώ, να θέλω να πάω που θέλω. Ναι, καταλάβατε. Είχα πρόβλημα, αλλά δεν το κάνω, θα βρω τον πελά μου. Δεν θα μπορούσα να πάω πουθενά. Το αποφάσισα ότι τώρα που ήρθαν και εδώ πέρα στο χωριό, να το κάνω γιατί φοβήθηκα. Γιατί έχουν οραστεί πολύ και στη γειτονιά μας πρέπει το στραβόδιο άγαμα.